Εσείς πώς αποφασίσατε να κατεβαίνετε στην πολιτική, αλλά πρώτη φορά στις βουλευτικές, αν δεν κάνω λάθος. Στις βουλευτικές πρώτη φορά, ναι. Εκπαιδευτικός είναι το βασικό μου επάγγελμα. Τη φιλοσοφική έχω τελειώσει και άρχισα να εργάζομαι το 2001 στα φροντιστήρια μέσα εκπαίδευσης. Αμέσως εκεί φάνηκε ότι υπάρχει ένα τεράστιο έλλειμμα όσον αφορά τα εργασιακά δικαιώματα και μέσα στην καθημερινότητα, ως παιδί μιας λαϊκής οικογένειας από τα δυτικά προάστια, κατάλαβα ότι, ρε παιδί μου, ειδικά και στην περίοδο 2000 και μετά, δεν βγαίνει δουλειά. Και βλέποντας τριγύρω όλο αυτό το φάσμα της κοινωνικής αδικίας, της φτώχειας, της ανέχειας και γενικότερα την αντίθεση που υπάρχει ανάμεσα σε αυτό που ονομάζουμε Ευρωπαϊκή Ένωση και όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Ελλάδα και το πώς δηλαδή η κρίση γιγαντώνεται. Εντάχθηκα στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και από εκεί και μετά υπήρχε μια πορεία όσον αφορά τα ψηφοδέλτια στις δημοτικές εκλογές, αλλά κυρίως και στο συνδικαλιστικό κομμάτι, όπου ήμουνα μέσα στην ΟΗΕΛΕ, στο Διοικητικό Συμβούλιο των Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών και στο ΣΕΦΚ, σε διάφορα δηλαδή σωματεία τα οποία δραστηριοποιούνται στον χώρο της ιδιωτικής εκπαίδευσης. Το περάσατε και εσείς αυτό, δεν το ξέρω, απλώς το ρωτάω. Υπάρχουν πάρα πολλοί καθηγητές και πάρα πολλοί δάσκαλοι που έχουν κάνει αίτηση και σου λέει θα διοριστώ το 1950. Ακούστε κύριε Χασαμπόπουλο, έχει περάσει προκαιρού στην οποία ο Έλληνας θεωρούσε το δημόσιο ως τη λύση για τα προβλήματά του. Έτσι, από το 2010 και μετά έχει εξαφανιστεί το 35 με 40% του εισοδήματος των δημοσίων υπαλλήλων. Έχουν φύγει τα δώρα, έχουν φύγει διάφορες παροχές οι οποίες υπήρχαν, ακόμα και αυτή η περίφημη ασφάλιση του δημοσίου, που ξέραν ότι αν αρρωστήσει ένας πρώην δημόσιος υπάλληλος είναι ασφαλισμένος στα νοσοκομεία, προηγουμένως. Γιατί παρακολουθούσα, δείξατε τους εθελοντές που ήταν στα κριτικά νησιά και είχαν πάει. Γιατί αυτή τη στιγμή περιμένουμε από εθελοντές? Γιατί και με βάση και το τελευταίο νομοσχέδιο της Νέας Δημοκρατίας για το σύστημα υγείας, αυτή τη στιγμή οι γιατροί του δημοσίου μετατρέπονται εν δυνάμει σε ιδιωτικά απασχολούμενοι γιατροί. Άρα, ένας γιατρός ο οποίος θα διοριστεί σε ένα νησί όπου δεν θα έχει πελατολόγιο και δεν θα ασκεί ιδιωτικά την πολιτική του, τι θα κάνει? Θα σηκωθεί και θα φύγει και θα πάει κάπου αλλού και θα γίνει ιδιωτικός υπάλληλος. Και μετά θα περιμένουμε από τον κάθε εθελοντή να πηγαίνει κάθε πρωτομαγιά να κάνει εξετάσεις αίματος. Καταλάβατε τι γίνεται? Λοιπόν, έχει περάσει έχει καταργηθεί η επιδερμίδα από το νόμο Αρσένη το 1998. Μετά ήρθε ο ΑΣΕΠ, ο οποίος καταργήθηκε. Δεν γίνονται σαν διορισμοί. Δεν γίνονται πια διορισμοί. Οι ανάγκες των εκπαιδευτικών αυτή τη στιγμή στη μέση εκπαίδευση είναι τεράστιες. Το ίδιο που δέμε με τους γιατρούς, συγγνώμη που σας διακόπτω, βλέπουμε και με τους εκπαιδευτικούς. Είναι πολλά νησιά, πολλά χωριά, δεν είναι μόνο τα νησιά, που δεν έχουν. Ζητάνε οι άνθρωποι, θέλουμε δάσκαλο στον τόπο μας. Όχι, εμείς είμαστε μια χώρα στην οποία δίνουμε τα λεφτά κυρίως σε δαπάνες του ΝΑΤΟ, σε ανατολικές δαπάνες, σε ανατολικές επενδύσεις και δίνουμε τα λιγότερα λεφτά στην εκπαίδευση και τα λιγότερα στην υγεία. Αλλά το θέμα το εκπαιδευτικό πλέον έχει και το θέμα της αντίληψης ότι το δημόσιο θα σε βολέψει. Προφανώς και μερικοί άνθρωποι μπορούν να το βλέπουν ακόμα και σήμερα, αλλά πλέον και στην ιδιωτική εκπαίδευση είναι καλέρα. Έτσι είναι καλέρα. Μιλάμε για χαμηλόμιστα και βέβαια και με όλα αυτά που έχουν συμβεί και με τον νόμο Βούρση Αξιόγλου έχουν πέσει πάρα πολύ τα ρομίστα μεροκάματα. Είναι επιλογή σας να πάτε στο ιδιωτικό τομέα και όχι να πάτε να δηλώσετε τα χαρτιά σας. Έδωσα ΑΣΕΠ. Δεν δηλώνουμε τα χαρτιά μας. Δώσαμε τότε ΑΣΕΠ το 2003-2005, αλλά μετά έρθει και η πορεία στη μουσική και λίγο παντρευτήκαν αυτά. Ναι. Κύριε Σέφη, θέλω να κλείσουμε. Εσείς τουλάχιστον που είσαι προσωπείτε το ΚΚΕ για τη σημερινή μέρα, το σημερινό μήνυμα. Είναι ο βασικός μισθός, είναι ανασφάλιστη? Το βασικό στοίχημα είναι ότι είμαστε το 2023 και τα μηνύματα της εργατικής πρωτομαγιάς του 1886 φαντάζονται πιο επίκαιρα από ποτέ. Είμαστε εδώ και 15 χρόνια μια χώρα η οποία όσο περνάει ο καιρός γυρίζουμε με την ευθύνη όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων. Έτσι, να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Έχουν έρθει μνημόνια, τα έχουν ψηφίσει τα αστικά κόμματα και με τα δύο χέρια και το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ και κυρίως η Νέα Δημοκρατία και τα τελευταία 4 χρόνια που κυβερνάει. Υπάρχουν τεράστιες ευθύνες. Έχει η λέξη εργατικό δικαίωμα, συνδικαλισμός, διεκδίκηση δικαιωμάτων είναι η πλέον πιο διαβεβλημένη και όποιος βγαίνει προς τα έξω και λέει ότι πρέπει να διεκδικήσουμε την αύξηση του κατώτερου μισθού, πρέπει να διεκδικήσουμε καλύτερα μεροκάματα, πρέπει να διεκδικήσουμε συλλογικές συμβάσεις εργασίας που έχουν καταργηθεί. Θεωρείται αναχρονιστικός και οπισθοδρομικός. Έχουμε δηλαδή, έχουμε χάσει κάθε έννοια δηλαδή μέτρου. Αλλά υπάρχει το ενθαρρυντικό ότι τα νέα παιδιά που βγαίνουν στην αγορά εργασίας, αυτά τα πράγματα δεν τους νοιάζουν. Τα νέα παιδιά θέλουν τα δικαιώματα, θέλουν τη ζωή τους πίσω, δεν μπορούν να ζουν άλλο με το κάθε πέρσι και καλύτερα. Και γι' αυτό και θα δείτε σήμερα πάρα πολλούς νέους στον δρόμο, στα συλλαλητήρια που κάνει το ΠΑΜΕ και το Κομμουνιστικό Κόμμα. Και θα δείτε ότι οι νέοι, όσο περνάει ο καιρός, δεν θα δεχτούν σε καμία περίπτωση να είναι πολίτες τρίτης κατηγορίας και να έχουν τριπλάσια και τετραπλάσια διαφορά με τους μισθούς στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση.